Αν είναι γενικό το θέμα και το σημείο αυτό, μαζί με τη δόκτωρα Χριστίνα Κονή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα μου. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να δούμε αν όντως, όπως ισχύει για παράδειγμα και στην Αμερική που έχω διαβάσει κάποιες έρευνες, αν ισχύει και στην Κύπρο ότι έχουμε αύξηση του βάρους στα παιδιά λόγω του COVID, λόγω της καραντίνας. Σίγουρα, καταρχήν καλημέρα Κατερίνα, σίγουρα είναι κάτι που παρατηρήθηκε από το πρώτο lockdown αυτό και μιλώντας και με παιδιάτρους αλλά και με προπονητές. Αυτό συμβαίνει, φαίνεται να συνεχίζει και τώρα στη δεύτερη φάση του δεύτερου μας lockdown. Ακριβώς όπως τα λες, Κατερίνα, χωρίς να έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία αριθμητικά ή με ποσοστά, τα παιδάκια στην Κύπρο, νομίζω το βλέπουμε οι περισσότεροι και στις οικογένειές μας αλλά και στο περιβάλλον μας, ότι έχουν πάρει βάρος. Αυτό οφείλεται σίγουρα σε αυτό που μόλις ανέφερες, ότι έχουν κλείσει όλες οι δραστηριότητες τους. Τα πάρκα είναι κλειστά για πάνω από 3 μήνες τώρα. Και η μειωμένη αυτή άσκηση μαζί με τον εγκλεισμό, όπου πρέπει να κάθονται μπροστά από τον υπολογιστή τους για όλες αυτές τις ώρες, είτε κάνουν μάθημα είτε όχι, ξέρουμε ότι η ζωή τους είναι πια καθιστική. Αυτό φαίνεται να επηρεάζει την υγεία τους και όχι μόνο το βάρος τους. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάζουμε. Πέραν από τον αριθμό των κρουσμάτων, πέρα από την υγεία μας γύρω από τον ιό, πρέπει να δούμε και τι παράπλευρα συμβαίνει γύρω από το θέμα της υγείας. Και ειδικά στα μικρά μας τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που δεν έχουν όλοι αυλή, να μένουν σε διαμέρισμα. Τι να κάνει το παιδί, δηλαδή πόσες ώρες να σπαταλήσει από τη στιγμή που κόψαμε, τώρα ξεκίνησε η επαναδραστηριοποίηση των δραστηριοτήτων, δηλαδή σε ομάδες μικρές. Τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά. Αλλά από εκεί και πέρα, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άλλαξαν, όπως και εμείς το ίδιο και οι ενήλικες, και άλλαξαν και τα παιδιά και τον τρόπο και τις ώρες που τρώγανε και την ποιότητα ενδεχομένως της τροφής που λαμβάνανε. Σύμφωνοι σε όλα που αναφέρεις είναι σωστά. Βασικά το τι χάθηκε, Κατερίνα, είναι η ρουτίνα των μικρών παιδιών και των μεγάλων, αλλά βέβαια εμείς όσοι τελικά μπορέσαμε να επανέλθουμε στην εργασία μας, το έχουμε βρει πιο εύκολο. Τα μικρά παιδιά όμως και κάποια που είναι ακόμα στο σπίτι, έχασαν τη ρουτίνα τους. Έχασαν την ώρα που έτρωγα το σνακ τους, έχασαν το πρόγευμα τους. Κάποιοι μένουν με γιαγιάδες ή άλλους συγγενείς για να δουλεύουν οι γονείς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τι κάνουμε γι' αυτό. Δεν έχουν ανοίξει όλες οι δραστηριότητες, Κατερίνα. Πολλά παιδιά που έκαναν προπόνηση 4 και 5 μέρες την εβδομάδα είναι τώρα στο σπίτι, περιμένοντας να σχολάσει κάποιος από τους γονείς τους, να τους βάλει λίγο έξω. Και τρώνε πολύ διαφορετικά. Πολλές οικογένειες τρώνε απ' έξω. Έχουν αλλάξει δραστικά. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία με ενδιαφέρει, αλλά μιλώντας και με τον κόσμο στο γραφείο, βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν πάρει σημαντικά βάρος και αυτό θα αρχίσει να τους επηρεάζει πολύ αρνητικά. Θα δούμε, εάν συνεχίσουμε να κάνουμε κάποιες αναλύσεις μελλοντικά στα αυτά τα παιδάκια που έχουν αυξήσει το βάρος τους, ανησυχώ ότι θα επηρεάσει την όλη τους υγεία. Τώρα, θέλω να δω αν υπάρχουν λύσεις, έτσι, χωρίς επικρίσεις, χωρίς την ταμπέλα θα μπούμε να κάνουμε δίαιτα ή, ξέρω εγώ, έχεις παχύνει, έχεις πάρει βάρος και πρέπει να χάσεις αυτό το βάρος. Πώς επαναφέρουμε τα παιδιά μας σε ένα ισορροπημένο σωματικό βάρος που να είναι ανάλογο του ύψους και της ηλικίας και να μην μπαίνουμε να φύγουμε μάλλον από το αόρια της παχυσαρκίας. Να. Είναι ήδη ανεβασμένα έτσι κι αλλιώς ως Κύπρος, άρα τώρα φαντάζομαι είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα. Είναι ήδη ανεβασμένα σίγουρα και είναι πολύ σημαντικό, θα σταθώ στο σημείο που είπες του ταπελώματος και της φρασιολογίας που χρησιμοποιούμε πολλές φορές εμείς οι γονείς στην ανησυχία μας να μην πάρει το παιδάκι ένα άλλο βάρος. Συχνά λέμε φράσεις που δεν πρέπει να ακούγονται, γιατί μην ξεχνάτε κιόλας, δεν φταίνουν καθόλου τα παιδιά. Δεν φταίνε που όλα τα έχουμε κλειδώσει, δεν φταίνε που έχουν κλείσει τα μονοπάτια της φύσης και τα πάρκα και δεν μπορούν να τρέξουν πουθενά. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία με ανησυχούν εμένα κατά έναν, αλλά κατά δεύτερον τι κάνουμε, αυτό θα σταθώ που μου λες εσύ τώρα. Θεωρώ νούμερο ένα την οριοθέτηση. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με το χρονικό διάστημα το οποίο κάθονται μπροστά από τους υπολογιστές. Έχουμε πάρα πολλές μελέτες και στο παρελθόν και στην Ευρώπη αλλά και ανά το παγκόσμιο που ξέρουμε ότι συνδέεται η ώρα θέασης μαζί με κάποιες συνήθειες. Άρα δεν φτάνει ότι τα παιδιά μας κάθονται στον υπολογιστή για να μάθουν.
για το σχολείο, την τηλεκπαίδευση, κάθονται και μπροστά από την τηλεόραση ή τα τάμπλετ τους για να βλέπουν το οτιδήποτε άλλο να απασχοληθούν ναι. μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτός είναι και χρόνος ο οποίος κατά βάση καταναλώνουν τροφή. Εδώ είναι που πρέπει να αλλάξει. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δούμε εμείς σαν γονείς πότε κρατά το παιδάκι μας το τάμπλετ, πόσα έργα δικαιούται να δει στην mm-hmm, τηλεόραση, mm-hmm. Ποιες είναι αυτές οι ώρες. Και αν έχει λήξει αυτός ο χρόνος, τότε μένουν κλειστά. Ναι. Άρα, και επιδιώκουμε να βγούμε έξω. Ναι, οριοθέτηση ως προς την ώρα θέασης, σίγουρα, και μετά στην κατανομή των γευμάτων. Δηλαδή προσπαθούμε σιγά σιγά να τους βάλουμε σε αυτά τα γεύματα που είχαμε πριν. Τα παιδιά μας το χρειάζονται αυτό. Mm. Ας μην ανησυχούμε ότι... Γιατί, μια αίσθηση που παίρνω είναι ότι καταπιέζουμε τα παιδιά μας από τόσες πλευρές το τελευταίο διάστημα. Δεν θέλω να του λέω και τι να τρώει. Κατάλαβα. Αυτό όμως mm-hmm. αυτό είναι πολύ συναισθηματικό. Σίγουρα τα έχουμε στερήσει πάρα πολλά. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα επιβαρύνουμε κιόλας με πολύ ζάχαρη ή με πολλά λιπαρά. Σίγουρα θα μπορούν να τα καταναλώσουν, αλλά είναι και κρίμα να τα αφήνουμε να αυξάνουν το βάρος τους στο βαθμό που θα τους επηρεάσει μετά. Μάλιστα. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες και οι συμβουλές. Θα κρατήσω και το τελευταίο που είπες για τα γεύματα. Γιατί mm-hmm. όλοι μας έχουμε τα θεματάκια μας, όπως είπαμε. Αυτό με τα γεύματα και ειδικότερα όλοι με τα μας φρούτα. Είναι μικρή και μεγάλη που έχουμε να αλλάξει ναι. και συνήθειες και το ναι, βάρος ναι. μας το τελευταίο. Εμένα διάστημα. Θα μου πεις. Απλώς, ναι. απλώς θέλω να δω λίγο τι γίνεται με τους μικρούς μας, οι οποίοι σε αυτούς είναι που επενδύουμε και το μέλλον. Έχεις απόλυτα δίκιο. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς επηρεάζει και το βάρος και την ψυχολογία τους και αυτά που συνδέονται στο mm-hmm. τέλος, καλό είναι να τους προστατέψουμε τώρα που είμαστε ακόμα κλειστοί, ας μπουν κάποιες συνήθειες. Και τελευταίο, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω, θα είναι καλό να τις ακολουθούμε και εμείς. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Καλή συνέχεια. Να σου ευχηθώ.